κοπελί μου θα μας μιλήσει και θα μας... Είναι κορμοράνι. Αυτό που φεύγει στο στακτή είναι ροδιός. Τα μικρά, τα άσπρα είναι γλάρι, αλλά η λίμνη έχει 7 ειδών γλάρων. Και αυτό το δίχτυ το βάλανε γιατί στο νερό πάει προς το πράγμα και κάνα σκουπιδάκι να σταματάει εδώ. Λοιπόν, θα σας πω 2-3 πράγματα. Και μπορείτε να βλέπετε και ομιλία. Η λίμνη αυτή έγινε το 1932. Εδώ είναι το πατρίδα βράχια έγαματα. Μετά το 1932 έγινε η λίμνη, το τεχνικό σημείο της λίμνης είναι αυτό το ανάγωμα, αλλά το είναι 16 χιλιόμετρα. Το πλεονέκτημα της λίμνης είναι ότι αν μπορείς στον κάμπο, είναι χαμηλά. Η λίμνη ψηλά και δεν μπαίνουν υποφάρμακα εδώ μέσα. Από εδώ, ήρθατε, βλέπετε, δεν έχει σπίτια. Η συνθήκη Ραμτζάρ, από τα πλούσια, απαγορεύει να χτίσει. Και από εκεί είναι χαμηλά, από εδώ δεν χτίζεις, δεν ρυπαίνεται η λίμνη. Βασικά. Και το άλλο πλεονέκτημα είναι ότι έχουμε πολλά νερά. Το χειμώνα τώρα δηλαδή η λίμνη είναι χαμηλά η στάση. Πάντα μετά τον Αύγουστο, που τελειώνουν τα αποτύπωματα, η λίμνη δεν χαμηλώνει. Γιατί οι μήνες να βγουν, όπως έγινε το 2000 που ήρθαν από την Ιταλία, εδώ δεν έγινε λίμνη, γιατί υπήρχε χωρητικότητα στη λίμνη. Μετά τον Απρίλιο, ναι, μας έβγαλε το παιδί. Γιατί από εδώ το δίνει τα δύο στρέμματα. Γιατί τι είχε. Όλο το καλοκαίρι η λίμνη να είναι ψηλά. Καλή πηγή για τη λίμνη.